Πρώτο quarantine κάτω γρήγορα με το Γιάννη Κωνσταντινίδη χρόνη. Γεια σου Γιάννη, Γεια καλώς παιδιά. ήρθες. Τι κάνετε? Μια Καλά, χαρά πώς εσύ. είσαι? Να πούμε ο Μια Γιάννης είναι χαρά, μια πρόεδρος χαρά. του 15 μελούς στη Λαντς. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Και να περάσουμε γρήγορα στην πρώτη μας και βασική ερώτηση. Πάμε, πάμε. Κορονοϊός ή κοροναϊός? Κορονοϊός, ναι, το έχει πει και ο Παπινιώτης. Έτσι, αφού το λέω, Παπινιώτης, τέλος. Είσαι τρίτη λυκείου, έχεις πανελλήνιες, έχεις φροντιστήρια, έχεις μαθήματα. Πώς έχεις επηρεαστεί από την παρούσα κατάσταση? Τι γίνεται με το διάβασμα και τις πανελλήνιες? Έχω επηρεαστεί θετικά όσον αφορά το ατομικό διάβασμα. Αλλά το ότι είμαστε σπίτι και δεν βρισκόμαστε καθόλου με τους καθηγητές μας σίγουρα έχει επηρεάσει αρνητικά σε ένα κομμάτι. Βρίσκεσαι στη θέση του Πρωθυπουργού της χώρας. Ποια μέτρα θα τροποποιούσες, τι θα έκανες διαφορετικά ή τι θα ήθελες περισσότερο? Νομίζω είναι πολύ στα τα μέτρα που έχει πάρει για την πρόληψη κατά του κορονοϊού. Ίσως να βάζα λίγο περισσότερη αστυνόμευση για να σιγουρέψω πως στηρούνται τα μέτρα από όλους τους πολίτες. Αυτή την περίοδο με την καραντίνα και όλα αυτά, τι σου έχει λείψει περισσότερο? Σίγουρα οι προπονήσεις και η κοινωνική ζωή, το να βγαίνω να πω μια βόλτα, να δω έναν άνθρωπο. Αυτό. Λογικό, λογικό νομίζω. Γιατί όποτε βγαίνουμε τώρα και που βγαίνουμε έχει ερημιά τελείως. Βλέπεις δηλαδή κάτι Έτσι. ποδηλάτες, κάτι runners, κάτι τίποτα. Έτσι πρέπει πάντως. Μιας και μας είπες ότι είσαι σύμφωνος με την καραντίνα έτσι και με όλα αυτά τα προληπτικά μέτρα, εσύ τα ακολουθείς πιστά? Ναι, τα ακολουθώ. Στέλνω, βγαίνω έξω για ποδήλατο ή για το σκύλο βόλα, με στέλνω με το μήνα. Κουπαλάω και αυτό. Εντάξει, μια-δυο φορές το έχω ξεχάσει. Αλλά την τηρούμε την καραντίνα, ναι, γιατί μην καταδείξουμε την Ιταλία, εντάξει. Ναι, να προσέχεις όμως γιατί είναι και 150, ε. Είναι, ναι, προσέχουμε. Η διαδικτυακή διδασκαλία, πότε ξεκίνησε, μιας και έχουμε ένα μήνα είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας περίπου? Ναι, ξεκίνησε ένα μήνα, μια εβδομάδα αφού ξεκίνησε η καραντίνα. Στήριο τουλάχιστον και ναι, τότε αυτό δεν με ρώτησες. Και είναι προτιμότερο από ότι αν πήγαινε σχολείο να κάνεις διαδικτυακά τα μαθήματα? Σίγουρα δεν είναι προτιμότερο, γιατί εντάξει, άλλα από κοντά με τον καθηγητή στην τάξη, άλλα από το κινητό ή από την οθόνη του υπολογιστή σου, γιατί είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να χαλάσει το ίντερνετ, αργεί μερικές φορές λίγο ο ήχος, είναι γενικότερα πιο αργός ο ρυθμός του μαθήματος. Ναι. Ως πρόεδρος 15 πιο μελούς. Κουραστικό. Ναι. Ως πρόεδρος του 15 μελούς, έχεις πάρει κάποια ιδιαίτερη πρωτοβουλία αυτό το διάστημα? Έχετε κάνει κάποια συνεδρίαση? Δεν ξέρω, έχει κυλήσει, έχει προχωρήσει ο θεσμός του 15 μελούς? Όχι, Τι έχει τι να γίνει? κάνουμε. Αυτά ο κύριος Μητσοτάκης ήταν Αλμάνι. Έτσι. Πες μας και έτσι ένα μήνυμα που θα ήθελες να δώσεις στον κόσμο για αυτή την περίοδο έτσι που ζούμε. Λοιπόν, παιδιά, υπομονή. Όσοι είστε τρίτη λυκείου, δώστε τα όλα τώρα τελευταίους 2-3 μήνες. Και να ας ευελπιστούμε όλοι να τελειώσει αυτό το βάσανο, να κάνουμε και τις διακοπές μας το καλοκαίρι. Γιατί χωρίς διακοπές φέτος δεν γίνεται. Ισχύει. Και για να κλείσουμε δυνατά, πες μας Γιάννη, ποιο είναι το αγαπημένο και ποτό? Θετικές σκέψεις. Το αγαπημένο ποτό λέγεται Lamborghini. Όσοι είναι από πάρο ξέρουν. Υπονοούμενο υπάρχει, το πιάσατε. Τι να σου πω τώρα, θα σας έλεγα γιατί έχει μέσα, αλλά ούτε και εγώ ξέρω. Καλό αυτό, καλό. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη. Ήταν ο Γιάννης ο Κωνσταντινίδης. Ήταν το πρώτο καραντίν κάτω γρήγορα. Τα λέμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε Γιάννη. Να είστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.